Ο Φατίχ Μπιρόλ είναι Τούρκος οικονομολόγος, ο οποίος από το 2015 υπηρετεί ως εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Euronews, υποστήριξε ότι η Ρωσία θα είναι το πρώτο θύμα της ενεργειακής κρίσης. Και αυτό επειδή θα είναι δύσκολο για την Μόσχα να αντικαταστήσει την Ευρώπη από το πελατολογιό της. Η Ρωσία θα είναι η ηττημένη αυτής της ενεργειακής μάχης για τον εξής λόγο. Λίγο πριν την εισβολή, περίπου το 75% των συνολικών ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου πήγαινε στην Ευρώπη και το 55% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου επίσης πήγαινε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ήταν μακράν η μεγαλύτερη αγορά, ο μεγαλύτερος πελάτης για την Ρωσία και η Ρωσία έχασε για πάντα τον πελάτη της, τον μεγαλύτερο πελάτη της. Και δεν μπορείς να φτιάξεις γρήγορα τους αγωγούς για να στείλεις το αέριο στην Κίνα ή την Ινδία. Θα χρειαστούν στην πιο αισιόδοξη περίπτωση 10 χρόνια για να κατασκευαστούν αυτοί οι αγωγοί. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας υποστήριξε ακόμα ότι η Ευρώπη ήδη υποφέρει από την κρίση, αλλά προειδοποιεί ότι η επόμενη χρονιά μπορεί να είναι ακόμα χειρότερη. Θα φτάσουμε στον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί μπορέσαμε, χάρη στις πολιτικές των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, να αποθηκεύσουμε πολύ φυσικό αέριο. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον χειμώνα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο επόμενος χειμώνας μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολος από αυτόν τον χειμώνα, γιατί όταν φτάσουμε στον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του επόμενου έτους, ένα μεγάλο μέρος του φυσικού αερίου που έχουμε στις αποθήκες μας θα το έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει. Και είναι ερωτηματικό πώς θα πάμε από αυτά τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο ως τον επόμενο χειμώνα. Πώς θα τις γεμίσουμε ξανά αυτές τις αποθήκες. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί οι συνθήκες στις αγορές δεν θα είναι εύκολες. Ολόκληρη η συνέντευξη του Φατίχ Μπιρόλ θα μεταδοθεί την προσεχή εβδομάδα από την εκπομπή του Euronews Global Conversation.